Κούκλος και από κοντά, κούκλος και από την οθόνη που σε βλέπουμε. Μια χαρά. Και από μακριά και από κοντά. Έχουμε μια διαφορά στο ύψος, ρε παιδιά, και φορά και πόσους πόντους τακούνι. Καλά, λίγο. Είσαι καλά. Καλά είμαι, πολύ. Καλώς ήρθες στην παρέα μας, βεβαίως. Ευχαριστώ πολύ. Βεβαίως. Τα είχαμε πει πριν από αρκετό καιρό σε μια σύνδεση που είχαμε κάνει μέσω Skype όταν ήσουν Αμερική. Έτσι πριν είναι, πολύ καιρό. Σωστά τα θυμάμαι. Πάρα πολύ καιρό. Πρέπει να έχουν περάσει και 4 χρόνια. Έχουν περάσει αρκετά χρόνια. Ναι. Εσύ έκανες τότε διάφορα πράγματα στην Αμερική. Πολλά, ναι. Και μετά κάποια στιγμή σε βλέπουμε στην Ελλάδα, εμφανίσεις από εδώ, εμφανίσεις από εκεί. Έτσι, πολύ έντονη δραστηριότητα επαγγελματικά. Ναι. Θέλουμε να μας πεις πώς ήρθαν τα πράγματα στη δική σου τη ζωή. Πώς ήρθαν τα πράγματα μετά την Αμερική, εκεί, στην Αμερική. Κοίτα, εγώ ήμουν Αμερική, πήγα πριν 5 χρόνια. Πήγα στα 18 μου να σπουδάσω εκεί. Σπούδασα σε δραματική σχολή ηθοποιός. Και πήγαινε πολύ καλά το πράγμα. Δηλαδή, σπούδασα ηθοποιός, μετά μπήκα στα musical, μπήκα στις δουλειές, έκανα διάφορες δουλειές. Και μετά ήρθε ο κορονοϊός. Είχα ξεκινήσει τη δισκογραφία μου εκεί με μεγάλους παραγωγούς. Πήγαινε πολύ καλά το πράγμα. Και μετά δυστυχώς ήρθε ο κορονοϊός, έπρεπε να σταματήσω λίγο. Και πήγα στην Κύπρο και ξεκίνησα τις live μου τις εμφανίσεις στην Κύπρο. Και πριν ένα χρόνο. Με πήρα ένα τηλέφωνο από την ομάδα της Πάολα και άρχισα να την πλαισιώνω στην Αθήνα, στις πίστες της Αθήνας. Και εξαιρετικά το κάνεις αυτό, γιατί βλέπουμε διάφορα βιντεάκια. Εγώ δεν σας έχω δει από κοντά, γιατί δεν έχω έρθει και δεν ταξιδεύω και πάρα πολύ συχνά, η αλήθεια. Αλλά από όλα αυτά τα οποία βλέπουμε και το υλικό το οποίο βγαίνει προς τα έξω, πηγαίνετε εξαιρετικά. Ναι. Θέλω να πιστεύω, ναι. Κοίτα, έχει πολύ απήχηση από τον κόσμο. Είναι κάτι πολύ φρέσκο για την Ελλάδα. Αυτό το φαντακτερή περσόνα με φάνταστες εμφανίσεις και ρούχα, κουστούμια και πολλή ενέργεια πάνω στη σκηνή. Ειδικά για τις πίστες στα μπουζούκια, ρε παιδί μου, που δεν τα έχουν συνηθίσει αυτά. Ναι. Και πάει πολύ καλά, μπορώ να πω, ναι. Είμαι πολύ Θα ήθελα να μου πεις πώς το καλλιέργησες, πώς το δημιούργησες όλο αυτό. Το δικό σου ρόλο, τη δική σου κατεύθυνση, ρε παιδί μου, μουσικά. Δηλαδή, βλέπουμε έναν άνθρωπο ο οποίος κάνει πολύ διαφορετικές εμφανίσεις. Το μακιγιάζ, τα νύχια, ροκ, έτσι, πολύ διαφορετικές εμφανίσεις. Κάθισες και είπες εσύ μόνος σου ότι θέλω να δημιουργήσω αυτό για μένα, αυτό τον ρόλο, αυτές τις εμφανίσεις. Ή είχες μια καθοδήγηση και το κάνατε μαζί παρέα, ας πούμε, με κάποιους ανθρώπους που σε καθοδήγησαν? Όχι, καθοδήγηση δεν είχα. Πάντα ένιωθα, ρε παιδί μου, πιο διαφορετικός, λίγο σαν rockstar. Mm-hmm. Ήθελα να ζήσω πιο έντονα τη ζωή μου, να δώσω κι άλλα από ερμηνεία σε εμφάνιση, σε χαρακτήρα, σε ενέργεια. Και ξαφνικά απλά έκανα το μεγάλο βήμα όταν αποφάσισα ότι θα ακολουθήσω, θα κάνω τη δικιά μου δισκογραφία. Και απλά τούτος ένα τίτλο, μια περσόνα. Και με βοήθησε πάρα πολύ, γιατί όταν βγαίνεις έξω από τον εαυτό σου και δεν έχεις το αληθινό σου όνομα και σπρώχνεις με κάτι πιο δυνατό, να το πω, πιο έντονο τουλάχιστον σε προσωπικότητα και σε ενέργεια, το κάνεις ίσως και πιο εύκολα. Και έτσι από μόνος μου πήρα την απόφαση να το γυρίσω σε μια περσόνα. Και μου βγήκε σε πολύ καλό, μπορώ να πω. Δεν τρέπομαι το όνομά μου, το αληθινό μου το όνομα. Ναι, όχι, δεν έχει να κάνει με αυτό. Και γιατί να ντρέπεσαι άλλωστε. Έχει να κάνει καθαρά με αυτό που εσύ επιλέγεις να υπηρετήσεις πια καλλιτεχνικά, έτσι δεν είναι? Ναι. Το οποίο είναι κάτι πιο μεγάλο. Είναι κάτι εκτός από μένα. Είναι τεράστιο αυτό το πράγμα. Έχει γνώμονα την αγάπη, την προσωπική ελευθερία και είναι έξω από μένα, ρε παιδί μου. Είναι λίγο selfless. Είναι για τον κόσμο. Ναι. Εσύ το νιώθεις έτσι ότι είναι για τον κόσμο, γιατί υπάρχεις όμως και εσύ, υπάρχει δική σου κούραση, δική σου προσπάθεια, ο δικός σου αγώνας για να υπάρχει όλο αυτό, γιατί δεν είναι ότι ξαφνικά κάποιος άνοιξε τις πόρτες και σου είπε έλα και αλώνεις εδώ είναι η σκηνή, βλέπουμε συμμετοχές στο jazz, εξαιρετικά σχόλια, κερδίζεις συνεχώς έδαφος εντυπώσεις, έχεις διαφοροποιηθεί πάρα πολύ, δεν είναι κάτι το οποίο σου έχει χαρίσει κανείς αυτό όλο που συμβαίνει? Σίγουρα όχι, δεν μου έχει χαρίσει κανένας τίποτα. Δουλεύω πολύ σκληρά, ναι. Αλλά το απολαμβάνω. Είμαι η δουλειά μου. Δουλεύω όλη μέρα, ρε παιδί μου. Είμαι και παιδί της νύχτας τώρα, έτσι είναι και λίγο νωρίς για μας τώρα αυτές τις ώρες. Τι ώρες ξυπνάς? Γύρω στις 4-5, έτσι. Ίσα που πρόλαβα να πω αυτό. Τι με ρώτησες, ότι αν είναι δύσκολο? Εννοώ ότι έχει και μια δυσκολία όλο αυτό που κάνεις, δεν έχει, είναι? Ναι.
Κοίτα, είμαστε όλη μέρα πρόβες. Είμαστε όλη μέρα σε σκοτεινά μαγαζιά. Κάνουμε soundcheck, κάνουμε πρόβες. Είτε είναι για τον jazz, είτε είναι για δικές μου συναυλίες. Είναι δύσκολη δουλειά και δεν βλέπεις και πολύ κόσμο, δεν βλέπεις πολύ φως. Κουράζεσαι πάρα πολύ. Αλλά I take good care of myself. Φροντίζω τον εαυτό μου πολύ. Τα γυμναστήριά μου, οι διατροφές μου, δεν πίνω, δεν καπνίζω, προσπαθώ να κάνω διαλογισμό, να ξέρω πού πάω, να είμαι, ρε παιδί μου, πολύ υγιής όσο μπορώ. Και αυτό με μπαλανσάρει λίγο, μου δίνει έτσι ένα balance στη ζωή μου. Κατάλαβα. Ναι, αλλιώς δεν μπορείς, γιατί είναι πας από το ένα άκρο στο άλλο άκρο. Ναι. Φεύγω εγώ Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, είμαι μπροστά σε 2.000 κόσμο κάθε βράδυ και στα Σάββατα στο Just είμαι μπροστά σε ίσως εκατομμύρια κόσμο σε όλη την Ελλάδα. Και ξαφνικά τις Κυριακές είσαι ένα μηδέν, ξέρεις, σε ενέργεια, σε προσωπικότητα. Έτσι πρέπει να το να το πάρεις, το ισορροπήσεις όλο αυτό. Το ισορροπήσεις και να το δεις με λίγο με χιούμορ. Όταν ξεκίνησε η κατάσταση όλη με τον κορονοϊό και μπήκες σε ένα αεροπλάνο και γύρισες από την Αμερική που ξεκίνησαν να ανθίζουν τα πράγματα εκεί για σένα και επέστρεψες στην Κύπρο. Mm-hmm. Που αγαπάμε την Κύπρο μας, εννοείται, τη λατρεύουμε. Καλλιτεχνικά όμως είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα εδώ από ό,τι στην Αμερική. Δηλαδή συγκρίνουμε δύο μεγέθη εντελώς στα άκρα. Πώς το εισέπραξες εσύ αυτό, πώς το χειρίστηκες εσύ μέσα σου, ήσουν εντάξει, το δέχτηκες ή ζούσες και ανυπομονούσες να τελειώσει όλο αυτό για να γυρίσεις πίσω στην Αμερική? Εννοείται στην αρχή ήταν πολύ δύσκολο έτσι, γιατί κανένας, σε πας όντως από το ένα άκρο στο άλλο άκρο, είναι η μητρόπολη του κόσμου, είναι η πιο άγρια, η πιο έντονη πόλη που έχει τις πιο πολλές ευκαιρίες και ξαφνικά έρχεσαι στην Κύπρο, ένα μικρό νησάκι και πρέπει να ξεκινήσεις από το μηδέν και ίσως είναι και πιο εύκολο, θα σκεφτόταν κάποιος, γιατί είναι πιο μικρός ο τόπος, αλλά καμία σχέση, γιατί εδώ δεν με ξέρανε, δεν είχα καμία εμπειρία, ούτε βίντεο είχα να δείξω ποιος είμαι. Έπρεπε να πάω να χτυπήσω πόρτες σε μαγαζιά, να τους πω πιστέψτε με, σας παρακαλώ, σας υπόσχομαι, θα σας φέρω κόσμο, θα είμαι καλός. Ακόμα και η μουσική σου, τη στιγμή που δεν έχεις μουσικούς, πρέπει να πάω να βρεις κόσμο ο οποίος να σε πιστέψει, ρε παιδί μου. Ναι. Έτσι ήταν πολύ δύσκολο. Όμως έγινε όλο πολύ γρήγορα. Δηλαδή, μέσα σε 3-4 μήνες, από την πρώτη μου εμφάνιση, που ήταν πριν ακριβώς 2 χρόνια, ξαφνικά πήρε μια τεράστια ροή το πράγμα και επειδή είναι και μικρή η Κύπρος, είχε τρομερή απήχηση. Φτάσαμε, μπορώ να πω ότι φτάσαμε και ένα καλλιτεχνικό ταβάνι στην Κύπρο. Γι' αυτό και έπρεπε να βγω λίγο έξω. Να πάω στην Ελλάδα που είναι λίγο πιο μεγάλο και μετά έπειτα στο εξωτερικό. Ναι. Που είσαι και ταλεντάρα, είσαι και φωνάρα, πραγματικά. Καλά, αυτό δεν το λέω εγώ. Το λένε όλοι. Το σχολιάζανε και πριν τα παιδιά στο γραφείο, να σου πω την αλήθεια. Ευχαριστώ. Όταν ξεκίνησες να δημιουργείς την εξωτερική σου εικόνα, αυτή τη ροκ εμφάνιση. Πώς έβλεπες τις αντιδράσεις των γύρω σου, οικογενειακό περιβάλλον, φιλικό περιβάλλον, γιατί ξεκίνησες να το χτίζεις αυτό σιγά σιγά, έτσι δεν είναι? Mm-hmm. Δεν μπήκες σε ένα στούτιο και βγήκες μεταμόρφωση τώρα? Όχι, πάντα ήμουν έτσι, έτσι. Πάντα φόραγα δαχτυλίδια. Πάντα... Όχι, μα δεν λέω για τα δαχτυλίδια. Ενώ ξεκινάς και κάνεις διαφορετικές εμφανίσεις επί σκηνής. Επί σκηνής, ναι. Ναι, για το είναι επαγγελματικό. Είναι λίγο extreme πάνω στη σκηνή, η αλήθεια είναι. Γι' αυτό σου λέω, πριν να φτάσεις εκεί, φαντάζομαι ότι μόνο σου σιγά σιγά ξεκίνησες να δουλεύεις την εμφάνισή σου, πώς θα ήθελες εσύ να είσαι επί σκηνής, έτσι δεν είναι? Ναι, αν και είχε πολύ πλάκα την πρώτη μας εμφάνιση, όταν είχα, ρε παιδί μου, 5 μουσικούς, οι οποίοι θα συνεργαστούν μαζί με τον Bias Beast, τον Christopher, πρώτη φορά. Και δεν έχουν ιδέα πώς αυτός ο άνθρωπος δρά πάνω στη σκηνή. Και ξαφνικά βγαίνει ένας τρελός, με βινίλια παντελόνια, με δίχτυα, με τρομερή τρέλα, που κάνει βόλτες, τρέχει πάνω στη σκηνή και όλοι πάθανε σοκ. Παίζανε και λέγανε τι γίνεται, τι κάνει αυτός, ξέρεις, πάθανε σοκ. Με δουλεύουμε μαζί, τι είναι αυτό ρε παιδιά, γιατί κλείσαμε αυτή τη δουλειά εμείς? Θέλω να πιστεύω ότι γουστάρανε στην πορεία, γουστάρανε αλλά πάθανε σοκ στην αρχή. Ναι. Και έτσι ήταν σοκ, ναι. Και φαντάζομαι άμα ήταν σοκ για cool μουσικούς, ότι ήταν και για τον κόσμο, για το κοινό. Νομίζω το αγκάλιασαν ο κόσμος, εντάξει, το συνειδητοποιώ περισσότερο τώρα όσο περνάει ο καιρός. Οι θαυμαστές μου είναι ή μάλλον ο κόσμος που έχει κάτι να πει που θα τοποθετηθεί, είναι ή κόσμος που θα σε αγαπήσει πάρα πολύ και πεθαίνει για σένα, σε εισαγωγικά, ή κόσμος που δεν σε γουστάρει καθόλου. Πρέπει να τοποθετηθεί ή στο ένα άκρο ή στο άλλο άκρο. Και αυτό με εξητάρει πάρα πολύ. Γιατί αυτή η περσόνα, αυτό το brand, ζητάει μια τοποθέτηση. Δεν είναι κάτι χλιαρό, αδιάφορο. Έχει κάτι να σε κάνει να σκεφτείς, να νιώσεις. Ναι. Που αυτό είναι και ο σκοπός μου, να κάνω τον κόσμο λίγο να νιώσει, να ξυπνήσει λίγο. Εσύ ζεις πάντα τη ζωή σου τόσο έντονα όσο είσαι επί σκηνής? Τα καταφέρνεις, ναι, να το κάνεις αυτό? Καλά, ίσως σε πιο ήρεμους παλμούς μέσα στην καθημερινότητα.
Αλλά από άποψη αγάπης, τέχνης, μουσικής και όλα αυτά, τα ζω όλη μέρα. Ναι. Ίσως ενοχλητικά θα έπρεπε να καλμάρω και λίγο, να μην τα κουβαλώ συνέχεια. Όλο αγάπες και την τέχνη και τα όνειρα και όλα να ζήσουμε και εξής. Έχω ένα πάθος, παιδί μου, για τη ζωή. Εντάξει, έντομα. Είναι ωραίο όμως αυτό. Είναι ωραίο. Λοιπόν, να πάρουμε μία γεύση και από τις εμφανίσεις στο Just και δεν είμαστε να τη συζητήσουμε. Ένα θυμό σαν αλυσίδα στο λαιμό με θέλει σκλάβο. Κάνει κακό στο σ' αγαπώ. Πρέπει το λάθος μου αυτό να το προλάβω. Υπέροχος. Εντάξει, αφού σου λέω, έχω δει αρκετά κομμάτια και αρκετές από τις εμφανίσεις σου. Χαίρομαι. Είσαι καταπληκτικός. Πώς νιώθεις εσύ τις αντιδράσεις εκεί στο Just και πώς περνάς γενικότερα? Την πρώτη σου εμφάνιση θέλω να μου πεις, γιατί τώρα σε ξέρουν. Κοίτα, η πρώτη εμφάνιση, το μόνο άγχος που είχε, γιατί εγώ γενικά δεν αγχώνομαι καθόλου για τις εμφανίσεις. Αγχώνομαι για όλα τα διαδικαστικά. Θα έρθει ο κόσμος, θα είμαστε on time. Όσο για το performance δεν αγχώνομαι. Αλλά αγχώθηκα για το τηλεοπτικό, τη τηλεοπτική φύση, ρε παιδί μου. Τα ξέρεις πολύ καλά, κάνετε live τηλεόραση τόσα χρόνια. Είναι όλο στα δευτερόλεπτα και τρέξει και κάνει και έχουμε και σκηνικά, εμείς φώτα, φωτιές. Και είχαμε και ένα δύσκολο τραγούδι. Το Dream On, είχα κάτι καρφιά, είχα φωτιές, είχα τέλος πάντων. Καλά, αυτό το κομμάτι το πήρες και το έκανες, δηλαδή το απογείωσες πραγματικά. Ευχαριστώ, το απολαμβάνω πολύ γι' αυτό και το ήθελα πολύ αυτό το κομμάτι. Εντάξει, ήμασταν πολύ αγχωμένοι, αλλά περνάμε πάρα πολύ ωραία. Τώρα έχει πάρει ροή το πράγμα. Περνάμε όμορφα με την παρτενέρ μου, τη Λουίζα. Είναι μια όμορφη παραγωγή. Χαίρομαι πάρα πολύ που μου δίνεται η ευκαιρία να είμαι εκεί. Και ανυπομονώ για να έρθουν κι άλλα. Δηλαδή, το 1,5 λεπτό που βλέπετε στις 2 λεπτά που κάνουμε τραγούδια, εγώ τελειώνει και θέλω μισάωρο. Θέλω κι άλλο. Θέλω κι άλλο. Και ξέρεις, εμφανίζονται άλλοι, αλλά εσύ εκεί μένει. Ναι, δεν μας δίνεται όσο χρόνο θα θέλαμε. Αλλά... Ναι, το καταλαβαίνω. Εντάξει, είναι ένα τηλεοπτικό σοου το οποίο έχει αυτόν τον περιορισμό. Η συνεργασία σου με την Πάολα, το ξεκίνημα μας το είπες, το πώς ξεκίνησε. Ναι. Πώς είναι, πώς είναι τα πράγματα? Είναι τέλεια. Την Πάολα την αγαπώ πάρα πολύ. Μου έχει δώσει. Αυτή με έφερε στην Ελλάδα, μπορώ να πω. Αυτή μου έδωσε το ξεκίνημά μου. Θα είμαι πάντα ευγνώμων γι' αυτό. Και εντάξει, μπορεί τώρα να φτάνει σιγά σιγά στο τέλος της. Μπορεί να. Έχω κλείσει ένα χρόνο μαζί της. Πήγαμε από μαγαζί σε μαγαζί. Άρα τελειώνει αυτή η συνεργασία. Ναι, έχω κλείσει ένα χρόνο τώρα μαζί της. Νομίζω είναι καιρός να πάμε κι εμείς χώρια. Απλά χαίρομαι για έναν πολύ ακομπλεξάριστο καλλιτέχνη που έδωσε σε έναν μικρό, σαν και εμένα, χώρο να κάνει τον rock star, παιδί μου, πριν το show της, που γούσταρε, που ήθελε, το έσπρωξε και της αρέσει που εγώ κάνω κυρίως ένα ξένο πρόγραμμα στα μπουζούκια της Αθήνας τώρα ή στην περιοδία σε όλη την επαρχία της Ελλάδας να έχει έναν τύπο σαν και εμένα να της ανοίγει το πρόγραμμα, γιατί η Πάολα κατά βάθος είναι της πολύ ροκού, γουστάρει την τρέλα και το πάθος της ροκ σκηνής και της δίσκο που κάνω κι εγώ και έτσι το αγκάλιασε αυτό και με τιμά ιδιαίτερα, κανένας άλλος πιστεύω θα το έκανε αυτό. Είναι πολύ γενναιόδορη. Κοίτα, το να δώσεις χώρο σε έναν νέο άνθρωπο, ο οποίος προσπαθεί και αυτός να βρει τα μονοπάτια του καλλιτεχνικά και να δείξει τη δουλειά του, και με μια γυναίκα όπως είναι η Πάολα που έχει ανοίξει τις πόρτες διάπλατα και στην ουσία σου είπε «έλα,
αυτός είναι ο χώρος δικός σου. Είναι πολύ μεγάλη γενναιοδορία εκ μέρους της. Ενώ γενναιοδορία ψυχής, που αυτό είναι και το πιο σημαντικό. Τεράστιο είναι, ναι. Και όχι μόνο στο τι μου έχει αφήσει πάνω στη σκηνή, τι με έχει αφήσει να κάνω. Στο προσωπικό κομμάτι, οι συμβουλές της, η φιλία της, ρε παιδί μου. Σαν μητέρα μου να με βοηθήσει, να με παροτρύνει, να κάνω τα σωστά πράγματα. Γι' αυτό θα είμαι πάντα ευγνώμων. Και εντάξει, θα είναι λίγο γλυκό πικρό τώρα το αντίο. Αλλά... Άρα το έχετε συζητήσει αυτό το αντίο, έτσι, ότι σιγά σιγά ολοκληρώνεται. Ναι, αυτό. Μπορεί ίσως να ολοκληρώσουμε μαζί το καλοκαίρι και μετά θα είναι το τέλος μας. Αλλά δεν πειράζει, θα τα θυμάμαι όλα πολύ. Γιατί νομίζω ότι κάτι άλλο ήδη έχει συζητήσει και κάτι άλλο ήδη υπάρχει στα σκαριά. Τι και έχεις κάτι... δεν έχω ακούσει τίποτα, αλλά αποκλείεται. Με αυτό που βλέπω, δηλαδή αν εγώ ήμουν, ας πούμε, ξέρω εγώ, τραγουδούσα, έκανα εμφανίσεις, σίγουρα θα σε ήθελα. Οπότε θα φρόντιζα. Πριν κλείσεις αλλού, να σε κλείσω εγώ πρώτη. Σίγουρα, έρχονται πολλά, ναι. Είμαι πολύ ευγνώμων που τώρα χτυπάνε τα τηλέφωνα. Και έχουμε έτσι ευκαιρίες, η τηλεόραση εννοείται μας βοηθάει πολύ σε αυτό. Και το Just και ίσως άλλα τηλεοπτικά. Ίσως με άλλους καλλιτέχνες που θα ήθελα πολύ να συνεργαστώ. Ναι, θα δούμε πώς θα πάει. Ναι. Με το καλό να έρθουν όλα όμορφα. Έτσι, όμορφες συνεργασίες να είναι πάντα, γιατί είσαι και πάρα πολύ τυχερός που σε αυτό το ξεκίνημα στην Ελλάδα βρήκες αυτή την αγκαλιά, όπως έχεις πει. Γιατί θα μπορούσε να πεις ότι είναι μια συνεργασία που ξεκίνησε καλά μπροστά τα πράγματα, καλά χρυσά και άγια. Στα παρασκήνια λίγο χαμός. Οπότε είναι μεγάλη ευλογία αυτό για ένα νέο παιδί σε οποιοδήποτε χώρο και αν ξεκινάει. Σίγουρα. Να είναι πολύ καλή αυτή η πρώτη εμπειρία που έχει και αυτή η πρώτη γεύση από τη δουλειά. Ναι, ήμουν τυχερός, μπορώ να πω. Δεν το έχουν πολύ αυτό. Ναι. Ήμουν τυχερός που μου δόθηκε χώρος και σεβασμός. Οι μεγαλύτεροι σου θαυμαστές ποιοι είναι? Ποιοι είναι οι πρώτοι άνθρωποι που πίστεψαν σε σένα? Καλά, εννοείται η οικογένειά μου. Μαμά, μπαμπάς, αδερφή, αδερφός. Αυτοί πίστεψαν σε σένα, γιατί αυτοί ήταν εκεί στις πρώτες συναυλίες που παλεύεις να βάλεις κόσμο μέσα στο μαγαζί. Ναι. Και είναι εκεί πρώτοι από κάτω, εννοείται. Γι' αυτούς θα είμαι πάντα, εννοείται, ευγνώμων. Μετά από αυτούς, μπορώ να πω ότι έχω πολύ όμορφο κόσμο. Κόσμος ο οποίος θέλει να φωνάξει, ρε παιδί μου, να βγει από το καβούκι του. Για κάποιο λόγο αυτό ελκύω. Κόσμο που ήθελε και θέλει να εκφραστεί. Πέρα από το όριο του πρέπει, δεν πρέπει.